Τη σύμβαση έργου για την αναβάθμιση του γηπέδου στη Μοναχή Ελιά στα Χανιά υπέγραψε με τον ανάδοχο ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Οι εργασίες αφορούν στην τοποθέτηση φυσικού χλωοτάπητα αλλά και στην αναβάθμιση άλλων υποδομών. Ένα έργο προϋπολογισμού 322.000 με μια συνεργασία με το Δήμο Χανίων, την Αντιπεριφέρεια, και τέτοια έργα αναβαθμίζουν τον αθλητισμό. Θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν στον αθλητισμό γιατί ξεφεύγουν από άλλες δραστηριότητες και επειδή τα Χανιά θα έχουν τον πρώτο λόγο η ομάδα των Χανίων, εύχομαι να τη δούμε του χρόνου στην μεγάλη κατηγορία που αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Έχει να προσθεθεί σε μια σειρά άλλων υποδομών οι οποίες αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται. Να σας θυμίσω το μεγάλο γήπεδο της Βουκαλιάς το οποίο ολοκληρώνεται η Δημοπράτη Τσίρκη, θα ξεκινήσει ο Σονούπο. Το Ρουμάτο το οποίο τελείωσε και αυτή τη στιγμή απλά μένουν κάποιες συμπληρώσεις και ένα σώρο άλλα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν και θα γίνουν και στη συνέχεια προκειμένου να έχουμε ένα επίπεδο υποδομών έτσι όπως το έχει εξαγγείλει από την Αρχή Περιφερειάς και όπως το θέλουμε και εμείς για τα Χανιά. Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης, πρόκειται για μια σημαντική στιγμή το να δοθεί τελικά το πράσινο φως για την ανακατασκευή του γηπέδου της Μοναχής Ελιάς. Το γήπεδο αυτό, ο χώρος που ανήκει στο Δήμο Χανίων, μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης δόθηκε στην περιφέρεια η οποία ανέλαβε και την μελέτη και τη χρηματοδότηση και σήμερα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης και πολύ σύντομα, μέσα σε λίγους μόλις μήνες, θα είναι έτοιμο για να μπορεί να φιλοξενήσει τις ανάγκες των αθλητικών σωματείων, των μεγάλων αθλητικών σωματείων, ώστε να μπορέσουν να φέρουν καλύτερες ακόμα διακρίσεις για τα Χανιά και για την Κρήτη. Μία υποδομή η οποία είναι απαραίτητη στις εποχές που ζούμε, έτσι ώστε μία ομάδα ποδοσφαίρου να μπορεί να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο δεν είναι άλλο από τους ποδοσφαιριστές της. Ειδικά στις εποχές που ζούμε και που λόγω COVID διαλύουν, θα μπορούσαμε να πούμε, σωματεία και συλλόγοι και ομάδες, εμείς προχωράμε πάντα με τη βοήθεια και σε συνεργασία απόλυτη με την περιφέρεια και με το Δήμο μας. Είναι ένα έργο που θα βοηθήσει γενικότερα όλες τις αθλητικές ομάδες στον Κόμπλο. Εκτός από το φυσικό χλωοτάπητα, θα γίνουν και αποστραγγιστικές εργασίες στο γήπεδο, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ο φυσικός τάπητας για να πληρεί τις προδιαγραφές αγώνων σε εθνικό επίπεδο.